Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Γυμνάσματα πνευματικά Τα πνευματικά αυτά γυμνάσματα πρέπει να τα μεταχειρίζεται κάθε χριστιανός που θα επιθυμεί να σώσει την ψυχή του διαμοιρασμένα σε μελέτες, εξετάσεις και αναγνώσεις. Η πρώτη μελέτη τους περιλαμβάνει πρώτον το τι έκανε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου δεύτερον τι έπαθεν ο Ιησούς Χριστός για αυτήν και τρίτον, τι πρέπει να κάνει και να πάθει ο άνθρωπος για αυτήν. Συλλογή σου, αγαπητέ μου αδελφέ, πόσα έκανε ο Θεός μέσα στους αιώνες για τη σωτηρία σου. Εν πρώτης, επεφάσισε με τη θεαρχική και σύνα ίδιο ιδέα του, πριν της καταβολής του κόσμου και πρώτου αιώνος για να σε σώσει και σου ετοίμασε τη βασιλεία σου για μισθό και βραβείο σου, αν θελήσεις να επακούσεις τον νόμο του, που θέλει, που θέλει να πει ότι καθώς ο Θεός έχει το είναι και την ουσία του άναρχη, έτσι έχει και τον εαυτό του συνάναρχο και την πρόνοια της δικής του σωτηρίας, τη δική σου σωτηρίας, το οποίο είναι η μεγαλύτερη τιμή για τον άνθρωπο. Επειδή ο Θεός και ο Πατέρας δεν ευχαριστήθηκε μόνο στον εαυτό Του και στον αγαπητό Του κατά και στο Άγιο Πνεύμα Του, αλλά θέλησε από την αγαθότητά Του να προνοήσει ακόμη και για Σένα και να σε κάνει ιόν Του θετών κατά χάρη και μέτοχο του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, όταν ήρθε ο διερισμένος και αρμόδιος καιρός, ακολούθησαν στην άναρχη αυτή για την πρόνοια του έργα και όλα τα αποτελέσματα και της φύσεως και της χάριτος τα οποία ετοίμασε ο Θεός για τη σωτηρία την ωφέλεια και την ανάπαυση τη δική σου και όλων των εκλεκτών του παιδιών καθώς λέει ο Παύλος τα γάρ πάντα δι' ημάς. όλα τα έκανε ο Θεός για μας και για τη δική σου σωτηρία είναι διορισμένα όλα τα νοερά και άειλα ποίηματα του Θεού και εκείνοι άρχοντες του παραδείσου και του ουρανού οι θεοί αρχάγγελοι και όλοι οι άγγελοι που είναι τόσο δυνατοί, τόσο άγιοι, τόσο μακάρι και αυτοί και είναι διορισμένοι για να υπερασπίζονται και να βοηθούν τον πλέον ευτελέστερο άνθρωπο στη γη προς το να σωθεί. Οχι πάντες οι συλλειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα για τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρίαν λέει προς τους Εβραίους επιστολή. Για τη δική σου σωτηρία λοιπόν δημιούργησε ο Θεός. Εκ του μηδενός, όντως, εις το είναι τον άνθρωπο. Και όλο τούτο τον αισθητικό, τον αισθητό κόσμο και εκατέστησε βασιλέα τον άνθρωπο πάνω σε όλα του τα ποίηματα και τα διόρισε να τον υπηρετούν και να δουλεύουν. Καθώς και ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή για να απολαύσει την άλλη ζωή. Για να σωθεί. Ού κάθε το ο Θεός η αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας. Θεσσαλονικής ε9. Για τη δική σου σωτηρία άνθρωπε έδωσε νόμο και εντολές και απέστειλε προφήτες οι οποίοι για άλλο πράγμα δεν ερεύνησαν παρά μόνο για να σωθείς, καθώς λέει και ο μακάριος Πέτρος, περί εις σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν προφήτε ή περί της ημάς χάριτος προφητεύσαντες. Πρώτη επιστολή Πέτρου. Και κάτι άλλο περισσότερο. Αυτός ο ίδιος ο Θεός, μόλις τις θείες τελειότητές του, δίδεται όλο στη φροντίδα αυτού του μεγάλου έργου της σωτηρίας, του ανθρώπου. Ο μεν πατέρας βάζει σε πράξη την παντοδύναμη ευδοκία του για να σηκώσει όλα εκείνα που μπορούν να εμποδίσουν τη σωτηρία και θέλει να ονομάζεται σε χίλια μέρη της Παλαιάς Διαθήκης και της Νέας Γραφής Σωτήρ και Θεός Σωτήρων και Θεός Σωτηρίας μόνο για να δείξει πόσο τιμά και πόσο αγαπά τη σωτηρία σου απέστη από Θεού σωτήρος αυτού και Κύριος ο Θεός της σωτηρίας μου λέει στους ψαλμούς ο Θεός των σωτηρίων ημών ψαλμός ξυζήτα 21 ο δε Υιός και Λόγος του Θεού βάζει σε πράξη τη σοφία και αυτουργία του διορίζοντας όλα τα όργανα και τα μέσα για να σε σώσει και το έχει για κάφημά του να ονομάζεται το γλυκό και πράγμα και όνομα η Ιησούς ή τη Σωτήρ. Και αυτό θα το κρατάει πάντοτε ως Κύριό του όνομα τόσο στην παρούσα ζωή το όνομα Ιησούς Χριστός όσο και στη μέλουσα για να σε κάνει να καταλάβεις το όνομά Του με αυτό το όνομα πόσο ποθεί τη σωτηρία σου. Και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού, μας λέει «Μα Θεό το πρώτο κεφάλαιο. Και πάλι ακούμε, εγώ ημί Ιησούς, όν σι διώκεις, είπε στον Παύλο, πράξεις ένα το κεφάλαιο. Το δε Άγιο Πνεύμα βάζει σε πράξη την άπειρή του αγαθότητα και συνέργεια για να σε γεμίσει από ουράνια χαρίσματα και αν του δώσεις είσοδο μέσα στην καρδιά σου, όχι μόνο σου χαρίζει το απλούδι του, αλλά σου χαρίζει ακόμη και τον εαυτό του και έρχεται και κατοικεί μέσα στην καρδιά σου με μία μερική και εξαίρετη παρουσία για να σε κυβερνά και να σε διαφεντεύει, να σε διευθύνει προς το τέλος και το σκοπό της σωτηρίας σου. Και για αυτή την αφορμή ονομάζεται πνεύμα σωτηρίας. «Δια το φόβο σου, Κύριε, εγκαστρή ελάβαμε και οδυνήσαμε και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας», λέει ο Ιησαΐας το ΚΣ κεφάλαιο. Και τι παράδοξο άκουσμα είναι αυτό, αγαπητέ. Όλη η Αγία Τριάς δουλεύει στο να επιτελέσει τη δική σου σωτηρία, άνθρωπέ μου διότι όσο μεγάλο είναι το έργο της δημιουργίας σου, τόσο μεγάλο και καθόλου μικρότερο είναι και το έργο της σωτηρίας σου. Επειδή μιας και της αυτής παντοδυναμίας είναι αποτελέσματα και το να σε φέρει εκ του μηδενός στο είναι, στην ύπαρξη, και να σε φυλάξει ολόκληρο σε αυτό το είναι και να σε σώσει. Και για να πούμε ολοκληρωμένα όλο το τέλος και το σκοπό της φύσεως και της χάριτος και της πίστεως δεν στάθηκε άλλο παρά η σωτηρία της δικής σου ψυχής και κατά τον κορυφαίο Απόστολο κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών στους πρώτους Κορινθίους επιστολή. Λοιπόν, πόσο τυφλοί πρέπει να είμαστε αδερφέ εάν δεν βλέπουμε πόσο πολύτιμη είναι η σωτηρία της ψυχής μας για την οποία έκανε και κάνει τόσα ο Θεός για να σε σώσει. Να σε σώσει την ψυχή. Λοιπόν τώρα που τα εγνώρισες πώς είναι δυνατόν να βαρεθείς στο να μεταχειριστείς αυτές τις λίγες ημέρες που έμειναν από τη ζωή σου και να φέρεις σε καλή κατάσταση ένα τέτοιο απεριτίμητο θησαυρό καθώς είναι η σωτηρία σου ιδούν ειν καιρός ευπρόζεκτος, ιδούν η ημέρα σωτηρίας. Πώς είναι δυνατόν να μη συλλογιστείς με τον νου σου και να μη φροντίσεις για εκείνο που ο συλλογίστηκε και φρόντισε προκαταβολής του κόσμου. Πώς είναι δυνατόν αδελφέ να αμελήσεις στο να μεταχειριστείς καθώς πρέπει αυτόν τον καιρό και τούτη τη λίγη άδεια που έχεις η οποία μπορεί να είναι ένα από τα δραστικότερα μέσα αυτά που ετοίμασε ο Θεός για να σε σώσει και να σε κάνει δικό Του. Έλα λοιπόν πάλι στον εαυτό σου αγαπητέ μου, ξύπνησε όλες τις επιθυμίες σου και μεταχειρίσου του τον καιρό της ζωής σου για να βάλεις σε ασφάλεια την ψυχή σου. Και τι άλλο να με ρωτά, και τίποτα άλλο να μιλέ παρά εκείνο το του νομικού τι ποιήσα ζωήν αιώνιων κληρονομήσω, Λουκάζιο τα κεφάλαιο. Τι να κάνω δηλαδή για να σωθώ, Και αυτό είναι το αναγκαίο σε μένα. Αυτό είναι το πιο ωφέλιμο σε μένα. Και χωρίς αυτό, όλα τα άλλα είναι μάταια, βλαβερά, ανοφελή σε μένα. Θυμάσαι στην αγνοσία που ως τώρα βρίσκόσουνα και έμενε εκστατικό, Πώ ω τα σήμερα φρόντισες για τόσο λίγο πράγμα. Τόσο λίγο φρόντισε για εκείνο που έπρεπε να βάλει τη, τη δυνατά σου, την κάθε σου επιμέλεια και προθυμία. Φρίξε λοιπόν για τον κίνδυνο στον οποίο έβαλε τόσε φορέ τη σωτηρία σου, ευχαρίστησε τον κύριο, ο οποίος είναι η άκρα αγαθότητα και σε περίμενε τόσο καιρό, από την αμέλεια και τη σωτηρία διάγοντα. Και μην αφήνει τον εαυτό σου να νικηθεί από την πονηρία και να κόψει αυτή τη μοχθηρή και παραμελημένη ζωή σου. Και παρακάλεσε τον Κύριο Θερμά να θελήσει να τελειώσει το έργο που άρχισε, να σε βάλει στη δραστική χάρη του και στη στράτα εκείνη της ζωής, η οποία ασφαλώς καταντά στη σωτηρία και ησυχάσει εις το σωτήριον Κυρίου, όπως λέει ο Ιερεμίας στους θρήνους του, στο τρίτο κεφάλαιο. Συλλογή σου, αδερφέ μου, πόσα έπαθε ο Κύριος για τη δική σου σωτηρία, ο οποίος δεν ευχαριστήθηκε μόνο να ξοδέψει τα έργα του και όλα του τα αγαθά, αλλά θέλησε να μεταχειριστεί και τους ίδιους τους πόνους και τα πάθη και το θάνατο για να εξαγοράσει τη σωτηρία σου. Και με τα έργα αυτά, τα έκανε τα έργα αυτά για να βρει τη δική σου σωτηρία και έδειξε με αυτό πως προκρίνει τη σωτηρία σου καλύτερα από τα αγαθά του. Με τους πόνους και τα πάθη και το θάνατο που υπέμεινε, έδειξε πως σχεδόν προκρίνει τη σωτηρία σου καλύτερα από τον ίδιο τον εαυτό του. Και αντί να εκδικήσει την τιμή και την αγάπη της θεότητός του και να τιμωρήσει εσένα τον αποστάτη, που τόσο ανέσχυντα ύβρισες με τις αμαρτίες σου, αυτός καταφρόνησε την τιμή και την αγάπη εκείνης και πέθανε για την τιμή και την αγάπη τη δική σου του αποστάτη και υβριστή. Και τι λέω μόνο ότι εκαταφρόνησε για σένα αυτή τη τιμή τη θεότητός του, αν ήταν δυνατόν επιθυμούσε να πάθει και κατά τη θεότητά του μόνο για να σε σώσει. Αλλά για να πάθει κατά τη θεότητά του ο Κύριος είναι πράγμα καταφύσινα δύνατο, γιατί το μεταχειρίστηκε εκείνο το θαυμάσιο έβριμα και ένωσε τον εαυτό του με την ανθρωπότητα, έγινε άνθρωπος, πήρε σάρκα, για να υποφέρει πάνω σε αυτήν τα πάθη και με τόση υπερβολή που έγινε όπως γράφει από κεφαλής έως ποδών όλος μία πληγή και δοκίμασε πόνους περισσότερους από όλους τους ανθρώπους καθώς μας λέει ο προφήτης Ισαΐας άνθρωπος εν πληγή ον και αυτός έπαθε κατά τα υπάρχοντα διότι γεννήθηκε φτωχικά μέσα σε μια σπηλιά. Έζησε φτωχικά, διότι δεν είχε ούτε την παραμικρή κατοικία δική του για να κλείνει την κεφαλή του. Εαλόπηκε σφολαιούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δαϊός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει, μα Θεός είτα κεφάλαιο. Και πέθανε ο Κύριος σε αισχάτη πτωχία, διότι δεν είχε ούτε ένα τρίπηχο, δηλαδή δύο μέτρα τόπο για να ενταφιαστεί. έπαθε κατά την τιμή του διότι πέφερε βαρύτατες βλαστήμιες, διότι πέρασε μια ζωή γεμάτη από καταφρονήσεις και διότι τελείωσε με ένα θάνατο τον πλέον άτιμο που μπορούσε ποτέ να δεθεί στον κόσμο αυτό. Επίκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έπαθε κατά το σώμα διότι υπέφερε πόνους ανίκαστου και κατά την λεπτότητα των θείων μελών και για την αυστηρότητα των βασάνων και τη σκληρότητα των βασανιστών του, εις τρόπον όπου έβλεπε πρακτικός όλες τις φλέβες του, από όλε τις φλέβες αυτές, να τρέχει πλήθος το αίμα που έβρεξε τη γη. Έπαθε κατά την ψυχή, διότι τόση μεγάλη λύπη και αγωνία δοκίμασε, που αυτή μόνο ήταν αρκετή για να τον θανατώσει, και είπε «Περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου. Μαθαίος καπασίγμα κεφάλαιο στίχος 38 Και για να πούμε με συντομία, αυτός έγινε σαν ένα πέλαγος βασάνων, μόνο για να σβήσει εκείνες τις φλόγες της κολάσεως, που εσύ άναψες με τις αμαρτίες σου, όλοι δηλαδή εμείς οι άνθρωποι, και έτσι να αναβιβάσει σε σωσμένο τον άνθρωπο στον ουρανό. Τώρα στο χάσου αδερφέ πως αν ίσω ο κύριο Σιμών ήθελε να εξαγοράσει τη σωτηρία σου με μια ζωή γεμάτη από τρυφέ, αυτό μόνο έπρεπε να είναι αρκετό να σε κάνει να γνωρίσει πόσο μεγάλο και πόσο πολύτιμο και πόσο πολυοφελέ είναι το έργο τη σωτηρίας σου. Αφού δε αυτό την εξαγόρασε μια τόσο πολυπαθέστατη ζωή, με ένα θάνατο γεμάτο από ταπείνωση, από ατιμία και από πάθη τόσα πολλά όσο κανένα άλλο Ποτέ δεν δοκίμασε το στον κόσμο, στο χάσου λοιπόν αγαπητέ μου, πόσο πολύτιμη είναι η σωτηρία σου. Και πόσο θα μείνεις εσύ αναπολόγητος, αν ίσως και δεν το γνωρίσεις. Και το πιστεύεις εσύ ποτέ αδελφέ μου, πως η αιώνια σοφία του Θεού, τα διάλεγε μέσα από τα όργανα, τόσο θαυμαστά και παράδοξα για να σε σώσει, αν ίσως και η σωτηρία σου ήταν λίγη τιμή και λίγη ωφέλεια πράγμα. Και τι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός περισσότερο αν κάθε υπόθεση ήθελε να κερδίσει αυτή την ίδια τη θεότητά του παρά να δώσει για αυτήν την πλέον τη μειότερη από όλε τι ζωέ την οποία έδωσε για τη σωτηρία τη δική σου. Τώρα λοιπόν αδελφέ μου, τι άλλο θα ήταν πλέον πιο τερατώδες, ώστε το να βλέπει κάποιος το μεν Χριστό, τον Ιησού Χριστό, να χύνει όλο το Πανάγιο αίμα Του για τη δική Σου σωτηρία, εσένα που είναι η σωτηρία δικιά Σου, να μην θέλεις να μεταχειριστείς αυτές τις λίγες ημέρες που έμειναν από τη ζωή Σου όλοι, να μεταχειριστείς όλη σου την επιμέλεια και προθυμία για τη σωτηρία σου, καθώς σου παραγγέλει και ο Παύλος, άρα ουν, ως καιρόν έχομεν εργαζόμεθα το αγαθόν, γαλάτες εκ το κεφάλαιο δέκατο στίχος. Αλήθεια, αν ίσως και τώρα δεν φρίξεις για αυτή την αμέλειά σου, βέβαια θα φρίξεις μπροστά στο φοβερό κριτήριο του Θεού, όταν δεις ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα ντροπιαστεί για την ασύνετη και αμαρτωλή ζωή που έζησε ω τώρα. Αποφάσισε λοιπόν να νικήσει όλα σου τα πάθη και τι κακέ σου πράξει που σε πολεμούν σε αυτό το λίγο καιρό τη ζωή μα. Κι αν ω τώρα σχεδίαζε την υπόθεση τη σωτηρία σου σαν κάτι το τυποτένιο και αξιοφρόνητο πράγμα, Παρακάλεσε τώρα θερμά τον Κύριο να σε φωτίζει, να αρχίσεις στο υπόλοιπο της ζωής σου, να τη μεταχειρίζεσαι με μεγάλη επιμέλεια, σαν μια ανακρότατη, υψηλή, από όλες σου τις υποθέσεις ψηλότερη, διότι τη σωτηρία σου αυτής το χάσιμο είναι αδιόρθωτο, η δε απόκτηση αυτής είναι δύσκολη, είναι τόσο δύσκολη και αβέβαιοι, η τρόπον ώστε όταν εσύ νομίζεις πως την απέκτησες, να αυτήν ακόμα να είναι μακριά από σένα, όπως λέει και ο Ισαΐας, ούκ εστι σωτηρία μακράν, αφέστηκε να φημών. Συλλογή λοιπόν, αγαπητέ, πόσα έκανες εσύ και πόσα έπαθες για την σωτηρία σου. Εσύ ξέρεις καλύτερα, πως με τη φύλαξη των εντολών του Θεού, θα κερδίσει την αιώνια ζωή και τον παράδεισο, όπως λέγει ο Κύριος. Η θέληση σε στη ζωή, τήρησον τα σεντολάς, Ματθέος τα 12. Ξέρεις πως χωρίς μεγάλη βία δεν μπορεί κάποιος να αποκτήσει τη βασιλεία των ουρανών, γιατί η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Και λοιπόν, πόσο αγωνίστηκες εσύ ως τώρα για να φυλάξει αυτές τις θείες εντολές, Πόσα έπαθες για να αποκτήσεις τη βασιλεία των ουρανών. Ποιες αναπαύσεις θερήθηκες. Ποια πάθη σου νίκησες. Αχ, αδερφέ. Εγώ νομίζω πως εσύ έκανες και έπαθες ασυγκρίτως περισσότερα για να κολλάσεις την ψυχή σου παρά για να τη σώσει. Και πως εσύ είσαι ένας από εκείνους που αγωνίζονται όχι για να κάνουν το καλό, αλλά δυστυχώ για το κακό. Καθώς λέει ο προφήτης Ιερεμίας, «Σοφή εσύ του κακοποιήσε. «Το δε καλός ποιήσε ούκ πέγνωσαν Και ο Σολομόνος ο φως λέει «Εν τικακία ημών κατά δαπανήθημεν Εγώ νομίζω πως εσύ, με το μισό μόνο κόπο που έκανες για τα χαλήνοτα πάθη σου, θα μπορούσες να φέρεις σε καλή κατάσταση την ψυχή σου. Λοιπόν, εσύ που στάθηκες τόσο πρόθεμος και ανδρείος για να κολλάσεις την ψυχή σου, πως τώρα δεν έχεις την υπομονή να κάνεις κανένα έργο άξιο για να τη σώσει. Ξύπνησε αγαπητέ από ένα τέτοιο ολέθριο ύπνο και από μια τόσο ψυχοβλαβή αφέλεια και αμέλεια καθώς ο Παύλος σου παραγγέλει και τούτο ειδότε στον καιρό ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε Ρωμαίοι προς Ρωμαίους τα επιστολή ξύπνησε και άρχισε μια ζωή άξια της χριστιανικής σου πίστεως, έχοντας όλους τους άλλους τους υπόλοιπους σκοπούς σαν ένα παιχνίδι μπροστά στο σκοπό της σωτηρίας σου, διότι αυτός μόνο σου χρειάζεται και αυτός μόνο σε συμφέρει, όπως λέγει ο Κύριος, ενός δε στη χρειά. Λοιπόν, διόρισε μία ώρα της ημέρας ή το πρωί ή το απόγευμα για να βάλεις σε πράξη τούτο το μέγα έργο της σωτηρίας σου και για να γυμνάζεσαι πνευματικά, μελετώντας με εκείνα που φέρνουν στην καρδιά φόβο, αποχή από το κακό, κατάνοιξη, μετάνοια και πόθο των μελών των αγαθών. Εξέταζε τις αμαρτίες που έκανες και τα πάθη που σε πολεμούν, για να ζητήσει από το Θεό τη συγχώρεσή του για να μάθεις και εσύ να τα πολεμάς. Και τελευταία, αναγνώσκοντας εκείνες τις αναγνώσεις που σε διδάσκουν πώς να αποκτήσεις τις αρετές και πώς να αποφύγεις τα εμπόδια που βρίσκεις στην απόκτησή τους. Τούτο που σου λέω, αδερφέ, πρέπει να το κάνεις περισσότερο στις τέσσερις νηστείες του χρόνου, εξαιρετικά δε στη μεγάλη τεσσαρακοστή που υπάρχει ησυχία στον καιρό αυτό, διότι φτάνει σε σένα, αδερφέ, ο καιρός, που εξόδεψες για να κάνεις τα θελήματά σου και τα έργα των εθνικών. Όπως λέγει ο Πέτρος, αρκετό ημίν ο παραλληλιθός χρόνος του βίου, ο παραλληλιθός χρόνος του βίου. Το θέλημα των εθνών κατεργάσαστε. Και τώρα μεταχειρίσου το υπόλοιπο χρόνο της ζωής σου στο έργο της σωτηρίας σου. Μην πεις εσύ εκείνο που είπαν οι Ιουδαίοι, ούχι και ο καιρό του οικοδομήσε τον οίκον Κυρίου. Δεν έφτασε ο καιρό δηλαδή να οικοδομήσουμε το σπίτι του Θεού, διότι ποιος ξέρει, μήπως αυτή η διορισμένη ώρα και αυτή η λίγη ησυχία που λαμβάνεις τώρα είναι το μέσον εκείνο που διάλεξε ο Θεός προκαταβολής κόσμου για να εκτελέσει με αυτόν τον τρόπο τη σωτηρία σου. Τι ξέρεις, μήπω είναι σε αυτήν προσιλωμένο ο προορισμό σου. Τι ξέρει, μήπω αυτή η λίγη ώρα είναι για σένα ο καιρό ο ευπρόσδεκτο, όπου θα ακούσει από τον κύριο να σου πει: Καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρία βοήθησά σου. Ισαία τα κεφάλαιο. Για να σου ευκολύνουμε δε τον τρόπο να τον κάνεις αυτόν, να κάνεις την πνευματική σου αυτή γύμναση Ιδού πως για χάρη σου καταστρώνουμε εδώ σε αυτό το παλαιό βιβλίο τις μελέτες αυτές και εξετάσεις και αναγνώσεις εν είδη πνευματικών γυμνασμάτων. Αποφάσισε λοιπόν και εσύ αδερφέ να γυμνάζεσαι από τώρα και ύστερα από αυτά και με κάθε προθυμία και προσοχή μελέτησε, εξέτασε και διάβαζε τα αυτά όσο μπορείς βέβαια και όσο είναι ανεκτό το έργο αυτό διότι ελπίζω πως θα βάλεις και αυτά σαν καρπό πνευματικό για να κερδίσεις το σκοπό εκείνο και το αποτέλεσμα με το οποίο παρακινηθήκαμε να κάνουμε αυτή τη σύνθεση εδώ. Αυτό λοιπόν είναι η τέλεια αποχή από τα κακά και η τέλεια απόκτηση των αρετών το μίσος της παρούσης φτηνής ζωής και την επιθυμία της μελούση ζωής, ο φόβος των απειλών του Θεού και ο πόθος των επαγγελιών του και τέλος η εκ τούτων σε σένα σωτηρία. Λοιπόν, απόβαλε όλους αυτούς τους λογισμούς που σε εμποδίζουν σε τούτο το ψυχοφελέστατο έργο και φύλαξε απαρασάλευτα με κάθε αυστηρότητα την ώρα εκείνη και την ησυχία που διόρισες εις τον να φανέρωσε καθαρά σε όλους τους λογισμούς σου και στον πνευματικό σου πατέρα. Έκλεξε Αγίους υπερασπιστές και αφιερώσες σε αυτούς. Και τέλος πάντων, αν ίσω για τη δυστυχία σου βρεθεί σε κάποια αμαρτία θανάσιμη, σπούδασε το γρηγορότερο να την εξομολογηθείς και να εξαλείψεις με αυτό και με μια αληθινή μετάνοια να μπορέσεις να σηκώσει από λόγου σου αυτό το μεγάλο εμπόδιο και έτσι να είσαι άξιος να λάβεις πάλι τη Θεία Χάρη. Από όλες αυτές τις επιμέλειες που σου είπα δεν είναι καμιά περιττή και φρόντισε για να μην περνάς μάταια αυτές τις πολύτιμες μέρες των πνευματικών γυμνασμάτων σου επειδή και η Θεία Χάρης προέρχεται από το Θεό το δοτήρα παντός αγαθού όμως αυτός έχει συνήθεια να τη δίνει κατά μέτρον όπου εμείς είμαι θα προετοιμασμένοι για να τη δεχθούμε. Καθώς και ο ίδιος λέει με τον προφήτη του «Επιστρέψατε προς εμέ και επιστραφήσαμε κι εγώ προς εμάς» λέγει ο Κύριος των Δυνάμεων. Ζαχαρίας, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3. Αυτή αγαπητοί μου ήταν η πρώτη μελέτη από τα πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου μας που μας παρουσιάζει εδώ του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου πνευματικά γυμνάσματα και περνάμε στη δεύτερη μελέτη πρώτον ότι ο άνθρωπος επλάστη από το Θεό δεύτερον ότι επλάστη για τον Θεό τρίτον ότι επλάστη για να απολαμβάνει αιωνίως τον Θεό. σου τώρα, αγαπητέ μου, ότι ο Θεός είναι η πρώτη αρχή. Εξ αυτού τα πάντα, μας λέει ο Παύλος. Πού ήσουν εσύ τον περασμένο αιώνα, ήσουν ενταφιασμένο στην άβυσο του ουδενός, χωρίς ψυχή, χωρίς σώμα, χωρίς καμιά ενέργεια, χωρίς καμιά αξιότητα, στερημένος από κάθε πραγματικό είναι. Τώρα αν ίσω και εσύ καθ' υπόθεση ήσουν πρώτων αιώνων ένα σπυρί άμμου, πόσο θα ήσαν χρεώστε στον Κύριο όλοι αυτοί που με μετέβαλαν από εκείνο το σπυρί του άμμου σε ένα κτίσμα λογικό, δεκτικό τόσων αγαθών. Θα ήμουν χρεώστης λοιπόν στον Κύριο για αυτή τη μεταβολή. Πόσο μάλλον τώρα είμαι χρεώστης στο Θεό που με ματέβαλε, όχι από σπυρίδισά μου, αλλά από μηδενή μηδενικός μηδέν, σε ένα τέλειο «ον» και όπου μεταχειρίστηκε την ωφέλειά σου, μια άπειρη δύναμη, η οποία χρειαζόταν αναγκαίως για να νικήσει το άπειρο διάστημα που βρίσκεται ανάμεσα στο «ον» και στο μη «ον» και έτσι να μας δημιουργήσει. Και το περισσότερο που μεταχειρίστηκε ο Θεός για σένα ακόμη, είναι η άπειρη αγάπη του. Επειδή εξέλεξε σένα καλύτερα από άλλα αναρρύθμιτα κτίσματα που θα μπορούσε να κάνει αντί για σένα, τα οποία θα έπρεπε να του δουλεύουν και να τον αγαπήσουν μόλι του στην καρδιά. Μόλο του το Θεό επροσήλωσε του οφθαλμού του σε σένα, προκρίνοντα σχεδόν την ωφέλειά σου από την ίδια του την τιμή, μόνο και μόνο για να σε ευεργετήσει, ώστε από σένα Εθεωρήθηκε με ηλαρό βλέμμα και σένα προτήρημσε από όλου του αιώνε και για τούτο ευδόκησε στο διορισμένο καιρό να πλάσει εσένα μονάχα από όλα τα άλλα ζώα με το κατ' του και ομοίωση και με τόση προσοχή και επιμέλεια και αγάπη, ώστε να μην δημιουργήσει άλλον κάποιον παρά μονάχα εσένα σε αυτόν τον κόσμο και λέει κατά τον ψαλμοδό ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών. Ψαλμός ΛΑΜΔΑ ΒΙΤΑ Και λοιπόν, αγαπητέ μου, ποιος θα μπορούσε να καταλάβει το άπειρο χρέος που έχεις εσύ προς το Θεό τώρα για αυτή την ασύγκριτη ευεργεσία που σου έκανε και από το μηδέν που ήσουνα σε έπλασε σε άνθρωπο Μα δεν είσαι μόνο της ως εδώ, αλλά το ίδιο χρέος έχεις και στο Θεό, ακόμη και κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Επειδή ο Θεός καθώς με τη δημιουργία Του έδωσε το είναι, έτσι και με την πρόνοιά Του σε κάθε στιγμή, σε διαφυλάσσει με αυτό το είναι και προς τούτης για σένα διαφυλάσσει και όλα τα κτίσματα που σε δουλεύουν, που είναι το ίδιο σαν να αναπλάσει πάλιν απ' την αρχή και όλα τα κτίσματα και σε κάθε στιγμή του χρόνου. Ωστόσο εσύ αδελφέ μου, ποια να ανταπόδοση έκανες σε αυτό το άπειρο χρέος που έχεις προς τον Κύριο για να δουλεύεις σε Αυτόν. Τι έκανες ως τώρα για αυτό το παντοδύναμο και αγαπητικό χέρι του Δημιουργού και διαφυλάκτη σου. Αχ, εσύ αντί να δουλεύεις για αυτόν, θέλεις τόσε φορές να δουλεύει αυτός για σένα και στα κακά σου θελήματα μάλιστα και το ζήτησε ω τώρα όχι κατά θέλημα του Θεού, του Θεού, αλλά κατά το θέλημα το δικό σου, σαν να ήσουν εσύ ο κτίστης και δημιουργός του εαυτού σου και όχι ο Θεός. Τον Θεόν τον γεννείς αντάς εγκατέλειπες και επελάθου Θεού του τρέφοντόσε λέει το Δευτερονόμιο. Πρέπει να ντραπούμε λοιπόν για την άβυσο της αχαριστίας μας, να θαυμάσουμε την υπομονή του Θεού που μας υποφέρει τόσο καιρό. Ζήτησε συγχώρηση για αυτή την άκρα σου αδικία και κάνε και πάρε απόφαση να επιστρέψεις όλο στο Θεό και στο μέλλον να είσαι ολόκληρος επίκουος στο θείο του θέλημα. Για να μπορέσεις δε με τελειότητα να βάλεις σε πράξη αυτό το καλό, παρακάλεσε το Θεό να σου δώσει τη χάρη του, επειδή χωρίς αυτήν δεν θα μπορέσει να κατορθώσεις εσύ τίποτα από τον εαυτό σου, διότι λέει «Χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν» Ιωάννης γιο τα κεφάλαιο. «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε το καλό» εννοείται. Συλλογίσω ακόμη πως ο Θεός είναι όχι μόνο η πρώτη αρχή, αλλά και το ιστερνό τέλος διότι σε έπλασε και σε διαφυλάσσει. Γι' αυτό μόνο το σκοπό για να τον αγαπάς και να τον εδοξάζεις και να δουλεύεις στην παρούσα ζωή γι' αυτόν. Εγώ ημί το αλφα και το Ω, η αρχή και το τέλος. Λέει στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο. Εάν εσύ καθ' υπόθεση θέλεις να δημιουργηθείς όχι από το Θεό αλλά από κάτι άλλο και να δημιουργηθείς μόνος σου για να δουλεύεις στο Θεό, θα έπρεπε να είσαι εσύ ο ίδιος ο Θεός. Θα έπρεπε να είσαι εσύ όλος του Θεού. Επειδή φυσικό το τρόπο κάθε πράγμα γίνεται και για ένα σκοπό. Και από αυτό το σκοπό ειδοποιείτε και κυβερνάτε. Έτσι λόγου χάριν, το μαχαίρι γίνεται για να κόβει, το κλειδί για να ανοίγει, το ρολόι για να δείχνει ορθές τις ώρες σωστές. Και κάθε φυσικό και τεχνικό πράγμα για κάποιο σκοπό γίνεται. Λοιπόν, είναι αξιώματα κοινά σε όλους τους φιλοσόφους αυτά. Ουδεμάτιν, ούτε Θεός, ούτε φύσης, ούτε τέχνη επίησε. Τίποτε δεν έκανε μάταια. Και πάνω το κινούμενο ένεκα αυτού κινείται. Τώρα στο χάσω αδερφέ, πόσο εσύ χρωστάς να είσαι ολόκληρος για το Θεό. Επειδή είσαι όλος δημιουργημένος από το Θεό και όλος ακόμη δημιουργημένος για το Θεό. Τα ζώα έγιναν για τον άνθρωπο. Δεν έγιναν από τον άνθρωπο, αλλά επειδή έγιναν για τον άνθρωπο, υπηρετούν τον άνθρωπο και κοπιάζουν τα δυστυχισμένα για αυτόν και θανατώνονται κατά το θέλημά του. Και εσύ αγαπητέ μου που θέλεις να ζεις κατά το θέλημά σου, σε καιρό που σε βιάζουν να ζεις μόνο κατά το θέλημα του Θεού, τα δύο αυτά άπειρα χρέη σου» δηλαδή το ότι έλαβες από το Θεό όλα τα αγαθά. Και διότι τα έλαβες γι' αυτό μόνο το σκοπό για να τον δοξάζεις και να δουλεύεις σε αυτόν μόλις σου την καρδιά. Είπε ο Γερο Αυγουστίνος «Είναι όλος σύ δουλεύω πάντα όσα επίησας εις την εμήν δουλείαν παρέδοκας». Και πάλι «Πάντα υπό τους πόδας των ανθρώπων υπέταξας ή να υποταγήσει μόνος ο άνθρωπος και όλος ή σως. Και λοιπόν αδερφέ τι μεγάλη αταξία περιέχει η ζωή που πέρασες ως τώρα επειδή αυτή δεν είναι διορισμένη για να προσβάλλει έναν άπειρο αγαθό το οποίο είναι η τιμή η δόξα και η δούλευση του Θεού και εσύ την ξόδευσες κακώς με το να δουλεύεις στον κόσμο να υπηρετείς τα άτιμα πάθη σου και σε αυτά να ζητάς με τόση επιθυμία πράγματα τυποτένια για τον εαυτό σου. Και λοιπόν, μάτια έλθες εσύ στον κόσμο, καθώς όλοι εκείνοι λαοί περί οποίων λέει η Γραφή ότι αχριώθηκαν και έγιναν ανοφελείς επάνω στη γη, με το να μην δουλεύουν για τον αληθινό Θεό, μήπως για αυτό το σκοπό είχαν πλαστεί, Λέει ο Ισαΐας μα την κοπιάσουσι προς λαόν, ως ουκ οφελήσει αυτούς εις βοήθειαν. Έτσι, λέει, και εσύ γρήγορα θα δεις όλα σου τα έργα μάταια και χαμένα, σαν μια σαΐτα που δεν χτυπάει στο σημάδι. Αν δεν τα κάνεις όλα για τη δόξα του Θεού, επειδή κατά το φιλοσοφικό εκείνο αξίωμα, κάθε τύπο απογυμνώνεται από τον ίδιο το σκοπό ματαιώνεται αφεαυτή. Έτσι ένα μαχαίρι που δεν κόβει γίνεται μάταιο, ανοφελές, ένα κλειδί που δεν ανοίγει άχρηστο και ένα ρολόι όταν δεν δείχνει ακριβώς την ώρα άχρηστο γίνεται. Τα έργα σου γίνονται μάταια και ανοφελή όταν δεν γίνονται για αυτό τον σκοπών, δηλαδή για τη δόξα του Θεού. Αυτά τα έργα σου θέλει να δοκιμάζεις ακόμη ε, και πρόκειται να δοκιμαστούν σε μια ύλη μεγάλης φλογός η οποία θα τα κάψει κατά την τελευταία μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό πρόσεξε καλά, διότι αν δεν τώρα στην παρούσα ζωή μια θεληματική δόξα στο Θεό με τα έργα σου και με την υπακοή του Θείου θελήματος, τότε θα δώσεις μια βία δόξα στο στη μέλουσα με τη δικαία τιμωρία που θα έχεις πάρει εσύ και όλοι εκείνοι που με την παντοτινία μετανοησία τους επαρόξυναν τη Θεία Δικαιοσύνη. Πάσα γάρφηση γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Φι Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο Αποφάσισε λοιπόν αγαπητέ μου να αρχίσεις μια ζωή άξια για αυτό το σκοπό και όλα τα έργα σου να είναι καμωμένα για το Θεό και μόνο για τη δόξα του Θεού. Αν είναι τα έργα σου μικρά και δεν μπορείς να κατορθώσεις υψηλά μεγάλες αρετές, μη λυπάσαι, αυτά τα μικρά γίνονται μεγάλα και αυτές οι ταπεινές αρετές που μπορεί να γίνονται ψηλότερες όταν τις κάνεις για τη δόξα του Θεού. Και το ενάντιο, μεγάλα έργα γίνονται μικρά και ψηλές αρετές απαιτούν ταπεινές και χαμηλές ή μάλλον να πούμε ότι γίνονται κακίες αν δεν γίνονται για αυτό το υπερφυσικό τέλος και σκοπό που είναι η δόξα του Θεού αλλά γίνονται για τη δόξα των ανθρώπων ή για άλλους σκοπούς ανθρώπινους και χαμηλότερους. Ποιο πράγμα είναι ταπεινότερο και μικρότερο από το να τρώει κανεί και να πίνει. Όμω ο Απόστολο Παύλο μα διδάσκει να κάνουμε αυτά για δόξα του Θεού. Για τη δόξα του Θεού να τρώμε και να πίνουμε. Και έτσι γίνονται ευγενή και αυτά τα έργα. Γίνονται έργα υψηλά και μεγάλα. Και τρόποντινά έργα θεία. Λέει στην πρώτη προ είτε αισθίεται είτε πίνετε είτε πείτε κάτι, πάντα εις δόξαν Θεού, πείτε. Και το ανάντιο, το αντίθετο. Τι πράγμα είναι υψηλότερο και θειότερο, όπως είναι να κηρύττει κανεί το Άγιο Ευαγγέλιο, κι όμως καταζικάζει μερικούς από αυτούς, διότι το έκαναν αυτό από φθόνο ή από έπαρση ή για κάποιον άλλο κακό σκοπό την έσμεν και διαφθόνο και έριν των Χριστών κυρίσουσι Φιλιππισίους Α κεφάλαιο στιχός 15 Γνώρισε λοιπόν την ανώτατη εξουσία που έχει ο Θεός πάνω σε σένα για την οποία εσύ δεν ορίζεις ούτε καν τον εαυτό σου ούτε μπορείς με δίκαιο τρόπο να γυρίσεις τα μάτια σου και να σαλέψεις τα πόδια σου και ούτε μια τρίχα δεν μπορείς να στρέψεις ενάντια στο Άγιο Θέλημα ομολόγησε πω δεν είσαι άξιο να δουλεύουν για σένα τα κτίσματα, επειδή και εσύ δεν δούλευσε για τον ειδικό του δεσπότη. Ευχαρίστησέ τον που σε υπέμεινε τόσο καιρό όταν αναντιώθηκε εσύ στη θεία δόξα και δώσε υπόσχεση να ζήσει το επόμενο χρόνο τη ζωή σου όλο στη δόξα του Θεού καθώς προορίστηκε και κτίστηκε από τον Θεό για αυτό τον σκοπό. Όπως λέγει ο Παύλος, ενώ και εκπληρώθημεν προοριστέντες κατά πρόθεση του τα πάντα ενεργούντος κατά τη βουλή του θέλοντος αυτού, εις το είναι ημάς, εις έπαινον της δόξης αυτού. Και συλλογιζόμενος την περασμένη αδυναμία σου, Παρακάλεσε τον απόλυση την ψυχή να σου δώσει δύναμη, να κάνει όλα σου εκείνα τα έργα μόνο για τη δόξα του Θεού, την οποία δόξα ζητεί ο Θεός από σέναν ω ως φόρο και χρέος απαραίτητο, λέγοντά σου, Υιός δοξάζει Πατέρα και δούλος των Κύριων αυτού και η πατήρη μη εγώ, που εστί η δόξα μου. Συλλογήσω ότι ο Θεός, όχι ο μόνο είναι η πρώτη σου αρχή και το τελευταίο σου σημείο στην παρουσία αυτής της ζωής, αλλά είναι ακόμα και η δική σου επιστροφή. Θα μπορούσε ο Θεός να ορίσει ο άνθρωπος να καταναλώνεται στη δόξα του Θεού, καθώς διαλύεται και το λιβάνι μέσα στο θυμιατό για τη δόξα του Θεού. Λοιπόν, αφού θα μπορούσε να δουλέψεις τόσα χρόνια στον Κύριο, το Θεό μας, θα καταντούσε στο τέλος το τίποτα. Και αυτό το να διαλυθεί όλο στην υποταγή και τη δόξα εκείνη το ανωτά του του πλάστου που σε έπλασε, θα ήταν βέβαια μια μεγάλη τιμή για σένα και ένας μεγάλος έπαινος για τη δούλευση που του έκανες. Θα μπορούσε τέλος πάντων να σου δώσει μια ανταμοιβή για τη δούλευσή σου, χωριστή από τον εαυτό σου, καθώς λέει στον Ισαΐα «Ιδού οι δουλεύοντες μη φάγονται, ιδού οι δουλεύοντες μη πίονται» οι δου, οι δουλεύοντες μη εφρανθίσονται. Και αυτή η ανταμοιβή θα μπορούσε να είναι η μεγάλη σου ευδαιμονία. Μόλο τούτο ο Θεός, διότι είναι τόσο φιλάνθρωπος, δεν σε αφήνει να πας στο μη όν, στην εξάλληψη την παντελή, αλλά θα σε αναστήσει ασυγκρίτως λαμπρότερο από ό,τι είσαι τώρα. Και όχι μόνο θα σε για κάθε παραμικρή δούλευση που έχει κάνει, με έναν τόσο μεγαλοπρεπή μισθό, που είναι ο μισθό μια ατέλειω τη βασιλεία, αλλά ακόμη θα είναι μισθό σου αυτό ο ίδιο ο, ο Θεό, ώστε θα απολαμβάνει εσύ το μισθό σου, όπω απολαμβάνει το δοτήρα του μισθού, ο οποίο είναι η ανώτατη μακαριώτη. Γι' αυτό έλεγε προ αυτόν ο Αβραάμ, εγώ υπερασπίζω σου ο μισθό σου πολλή σφόδρα, γένεση γιώτα έψιλον. Και ο Δαβίδ φώναζε, κύριο ημερή τη κληρονομία μου, ψαλμό γιώτα έψιλον. Και ο Απόστολο, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Συγκληρονόμη του Χριστού είμαστε, Ρωμαίο ήτα. Αλλά και ο Ιερό Αυγουστίνος, ο πατέρα τη Εκκλησία, λέει προ τον Θεό, «Πού γαρ άλλος μεν σύ, άλλος δε ο μισθός σου, αλλά σύ αυτός μισθός μέγας φόδρα». «Αυτός ο Στεφανόν, αυτός και ο Στέφανος». Ευχή Καπαϊτά. Λοιπόν, αδερφέ, θα έπρεπε να δουλεύεις στο Θεό με όλη σου την καρδιά, όταν η απόλαυσή σου είναι χωριστή από τη δούλευση που του κάνεις. Πόσο μάλλον πρέπει τώρα να δουλεύεις όταν αυτός ανταμείβει μαζί και αυτό και τη δούλευση με μια άκρα ευδαιμονία δική σου. Λοιπόν, επειδή είσαι διορισμένος να βασιλεύεις αιωνίως μαζί με το Θεό και επειδή αυτό σε διαφυλάσσει από αυτά με μια μακαριότητα μεγάλη και άπειρη, να μην τον καταφρονήσεις σε κάτι το μηδαμινό, ή σαν κάτι από εκείνο που σου προσφέρει για μακαριότητα, ψεύτικη, ο κόσμος ή ο διάβολος. Κι αν για να κατακτήσεις και να διαφυλάξεις μια πρόσκαιρη βασιλεία μεταχειρίζεσαι τόσους τρόπους, βρίσκεις τόσους συμβούλους και συμβουλές, λαμβάνεις τόσους κόπους, ξοδεύεις τόσους θησαυρούς, αφανίζεις τόσες ζωές ανθρώπων και ζώων, πόσο ασυγκρίτως πρέπει να υποφέρεις εσύ για να αποκτήσεις τον ουρανό μια βασιλεία που δεν έχει τέλος ποτέ μα ποτέ. Μάλιστα όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο αιωνιότητες οι οποίες δεν έχουν μέσον αλλά ή στον παράδεισο έχεις να είσαι για πάντα και με κάθε λόγο τρυφής ή στην κόλαση για πάντα με κάθε κάθε λογισμία. Άρα γι' αυτή η ανάγκη και ο κίνδυνος σε αυτό βρίσκεται. Σου φαίνεται όμως αυτός ο κίνδυνος λίγος. Μόλο τούτο όμως εσύ αμέλησες ως τώρα περισσότερο από όλα τα άλλα σου πράγματα και είναι αυτό το άκρο αγαθό και μακαριώτης που έχει να απολαύσεις. Και τι ξέρεις, πόσες φορές εσύ κινδύνευσες με τις αμαρτίες να χάσεις για πάντα αυτό το αιώνιο αγαθό Ποιος το ξέρει αυτό, θα μπορούσες να έχεις γκρεμιστεί για πάντα σε ένα αιώνιο κακό και να βρίσκεσαι εκεί. Λοιπόν, τώρα που ο Θεός σου έδωσε ακόμη τούτο το λίγο καιρό της ζωής σου τον υπόλοιπο, δεν θα ήταν μεγάλη μορία να μην δοθεί όλος να τον βάλεις σε ασφάλεια για τη σωτηρία σου και να τον απολαύσεις βέβαια, στο τέλος της αιωνίου μακαριότητος, μήπως δεν θέλεις να το απολαύσει αυτό, μήπως εργάζεσαι με κάθε αρετή και απέχεις από κάθε αμαρτία, αλλά γιατί το ονομάζεται αμαρτία ή αμαρτία, δηλαδή είναι αποτυχία, επειδή κάνει εκείνον που εργάζεται σε αυτήν να αποτύχει από το σκοπό εκείνον για τον οποίον επλάστη από το Θεό εάν αυτό το τέλος, αν αυτός ο σκοπός αποτύχει και χάσεις τα πάντα, τι θα σε ωφελήσει κάθε άλλο κέρδος, γήινο, τι θα σε ωφελήσουν οι τιμές και τα αξιώματα που έλαβε σε μια γωνιά της γης, καθώς είναι η πατρίδα σου, τι θα σε ωφελήσει κάθε ειδονή όπου απόλαυσες από τα κτίσματα, τι θα σε ωφελήσει όλη η ποσότητα του πλούτου που σύναξες, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, λέει ο Κύριος, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, Μάρκος ή τα κεφάλαιο. Εν συντομία, αν έχασες εσύ τον πραγματικό σου σκοπό, έχασες μαζί τα ουράνια και τα επίγεια και όλα, τα πάντα. Έχασες αιωνίως και για πάντα κάθε καλό και κέρδισε αιωνίω κάθε κακό. Και τότε μάταια έλαβε σε αυτό το σώμα, μάταια έλαβε σε αυτή την ψυχή, μάταια γεννήθηκε στον κόσμο ή για να πούμε καλύτερα, καλύτερο θα ήταν να μην ήθελε γεννηθεί ολότελα, καθώς είπε και ο Ιούδας. Έτσι είπε ο Κύριος, «Καλόν είναι αυτό, εννοεί τον Ιούδα, Ιού ου και γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος». Μάρκος Ιώτα Δέλτα 2 Λοιπόν, να αποστραφείς μόλις σου την καρδιά όλες τις περασμένες αταξίες της ζωής σου και να συλλογιστείς τον πολύτιμο καιρό που ξόδεψες τόσο μάταια. Ευχαρίστησε τον Κύριο που σου δίνει καιρό και τρόπο να αναπληρώσεις τις ζημιά σου με μια νέα ζωή, με μεγαλύτερα κέρδη, τα κέρδη της γνήσιας μετάνοιας, και επιστροφής. Και αποφάσισε, αγαπητέ αδερφέ, στο εξή να κινηθείς με όλη σου τη θέληση στο να πετύχει το σκοπό σου, δηλαδή την ουράνια μακαριότητα, την οποία είχε χάσει και είχε πέσει στην εσχάτη δυστυχία κατά τον Ιερό Αυγουστίνο. Και καθώς κάνει μια μεγάλη πέτρα, η οποία όταν πέσει από ψηλό μέρος, συντρίβει όλα εκείνα που εμποδίζουν στο δρόμο της, και δεν αφήνει να πάει στο κέντρο της, έτσι κάνεις και εσύ. Σύντριψε όλα εκείνα που σε εμποδίζουν και δεν σε αφήνουν να πετύχεις το σκοπό σου, ο οποίος είναι η αιώνια απόλαυσή σου, η θεωρία του Θεού, το να βλέπεις δηλαδή το Θεό σε εκείνη την ουράνια μακαριότητα, όπως είπαμε πριν. Γνώριζε λοιπόν καλά ότι ό,τι και να απολαύσει εδώ, όλες τις δόξες και τις ειδονές, όλους τους θησαυρού και όλες τις βασιλείες του κόσμου, δεν θα μπορέσεις όλα αυτά, όλα αυτά, να αναπαυθείς και να χορτάσεις την επιθυμία της καρδιάς σου πληρέωστερα, διότι ούτε τα αγαθά αυτά είναι ο σκοπός του ανθρώπου, ούτε ο άνθρωπος εκτίστηκε για όλα αυτά. Λοιπόν, αφού ο άνθρωπος απόλαυσε σε τούτα και δεν αναπάβεσαι αλλά επιθυμείς κάτι πράγμα, ένα πράγμα υψηλότερο από αυτά και τελειότερο, το οποίο δεν είναι άλλο παρά μόνο ο Θεός, ο οποίος είναι η ανωτάτη μακαριώτης και το έσχατον τέλος για το οποίο εκτίστη ο άνθρωπος. Έτσι μπορείς μόνος σου να αναπαύσεις την άμετρη επιθυμία της καρδιάς σου και να χορτάσεις πλησιέστερα στο άκρο εκείνο και άπειρο αγαθό. Για τούτο και ο Θεσπέσιος Αυγουστίνος είπε αυτά τα αξιοσημείωτα λόγια «Επί εσάς ημάς, Κύριε, για σένα». Και ουδέποτε η καρδιά μας αναπάβεται με χρυσό του έρθει και αναπαυτεί κοντά σου. Ποτέ δεν θα βρει αυτή η καρδιά δηλαδή την τέλεια απόλαυση παρά στη μέλουσα ζωή. Διότι στην παρούσα ζωή, ό,τι και να αξιωθεί κάποιος και τα πιο μεγάλα χαρίσματα και αν αναπαυθεί, η ανάπαυση αυτή η επίγεια είναι μερική και όχι παντοτινή και πλήρης. Γι' αυτό το λόγο τώρα αγαπητέ, παρακάλεσε τον Κύριο να σε δυναμώσει με τη χάρη Του, ώστε σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος που βρίσκεσαι στη γη και σε όλα αυτά τα έργα άλλο να μην αναπνέεις παρά εκείνη την ουράνια μακαριότητα και απόλαυση άλλο να μην επιθυμείς πάρεξ το έσχατο εκείνο το λιοστερνόν τέλος και το σκοπό για τον οποίο επλάστης μέσα από τη δημιουργία και αναπλάστηκες από την έσσαρκο οικονομία λέγοντας μαζί με τον Παύλο, κατά σκοπόν διώκω, επί το βραβείο της Ανοκλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού.